Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Open στη μία το μεσημέρι. Στο κόκκινο είναι όλη η χώρα κυρίες και κύριοι και η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι ασφυκτική. Το απόγευμα ο Νίκος Χαρδαλιάς ανακοινώνει νέα περιοριστικά μέτρα και ο Βασίλης Κικίλιας θα παρουσιάσει το σχέδιο αποσυμφόρησης των νοσοκομείων της Αττικής που βράζει. Ξεκινάμε όμως το δελτίο μας από τον ισχυρό σεισμό πριν από λίγη ώρα στη Θεσσαλία, κυρίες και κύριοι, και πάμε να συνδεθούμε αμέσως με την Αναστασία Αργυριάδου για να δούμε όλα τα νεότερα. Κουνήθηκε η μισή Ελλάδα. Έχουμε μαζί μας τον καθηγητή σεισμολογίας, τον κύριο Σκορδίλη, ο οποίος θα μας πει ακριβώς γι' αυτό τον σεισμό 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Τον έχετε καταγράψει εσείς, νοτιοδυτικά της Ελασσόνας? Δυτικά του Τυρνάβου, γύρω στα 8 με 10 χιλιόμετρα δυτικά του Τυρνάβου, στις 12 και 16 πρώτα λεπτά, ισχυρός σεισμός, 6 μεγέθους όπως είπατε. Υπάρχουν μετασεισμοί μέχρι στιγμής αρκετοί. Οι μετασεισμοί που έχουν καταγραφεί φτάνουν μέχρι και τα 4,8. Περιμένουμε μια πλούσια μετασεισμική ακολουθία, είναι ήδη σε εξέλιξη. Από εκεί και μετά, εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι η περιοχή αυτή έχει δώσει και στο παρελθόν ισχυρά γεγονότα αυτής της τάξης μεγέθους όμως, δηλαδή δεν δίνει πολύ ισχυρούς σεισμούς. Ο πιο σχετικά πρόσφατος σεισμός έγινε στα μέσα του 18ου αιώνα, το 1781, με μέγεθος 6,2. Είναι ο κύριος σεισμός, κύριε καθηγητά? Όπως σας είπα, δεδομένου ότι η περιοχή δίνει αυτής της τάξης μεγέθους μέγιστα μεγέθη, το πιθανότερο είναι να πρόκειται για τον κύριο σεισμό. Δεν είναι δυνατόν να το τεκμηριώσουμε αυτή τη στιγμή με περισσότερα στοιχεία, παρά μόνο διασταυρώνοντάς το με τις ιστορικές πληροφορίες που έχουμε για την περιοχή. Ωστόσο, Ελίνα, έχει γίνει αισθητός και στις γύρω πόλεις Θεσσαλίας, αλλά μέχρι και εδώ, την Κεντρική Μακεδονία, έγινε αισθητός και στη Θεσσαλονίκη. Έγινε αισθητός στη Θεσσαλονίκη, ναι, δεχτήκαμε τηλεφωνήματα από την πόλη, από ανθρώπους που το νιώσανε. Κύριε Σκορδίλη, είναι με σαφήνεια αυτό που λέτε ότι ήταν ο κύριος σεισμός αυτός των 6 Ρίχτερ. Θα ακολουθήσουν, φανταζόμαστε, αρκετοί μετασεισμοί μεγάλης έντασης. Που μεγάλη ένταση, κοιτάξτε, ο μεγαλύτερος μετασεισμός στατιστικά διαφέρει από τον κύριο σεισμό περίπου μία μονάδα μεγέθους. Οπότε μπορούμε να έχουμε μετασεισμούς στις τάξεις του 5, του 5,1, μπορεί και ακόμα μεγαλύτερους να φτάσουν και στο 5,2 ή 5,3. Δεν αποκλείεται. Προς το παρόν, όπως σας είπα, έχουμε μετασεισμούς που φτάσαν μέχρι και το 4,8, λίγα λεπτά μετά την εκδήλωση του κύριου σεισμού. Επομένως, η ακολουθία είναι σε εξέλιξη, παρακολουθούμε. Θα σας ενημερώνουμε όταν έχουμε κάτι σημαντικό να πούμε. Προς το παρόν φαίνεται ότι πρόκειται, όπως σας είπα, για τον κύριο σεισμό. Ήταν όμως ένας επιφανειακός σεισμός, ο οποίος έγινε ιδιαίτερα αισθητός. Στη μισή χώρα έχουμε αναφορές από το Βόλο, από τη Θεσσαλονίκη, μέχρι και στην Αθήνα έγινε αισθητός. Είναι λογικό, έγινε περίπου στη μέση, στο κέντρο της Ελλάδας, οπότε είναι λογικό και λόγω του μεγέθους να γίνει αισθητός σε μεγάλες περιοχές, σε μεγάλη έκταση. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Σεισμός λοιπόν 6 Ρίχτερ, κυρίες και κύριοι, κοντά στην Ελασσόνα. Και εμείς πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Οικονομίδη. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Οικονομίδη. Είστε γραμματέας του Δήμου Ελασσόνας. Να μας πείτε αν καταρχήν έχουν παρουσιαστεί προβλήματα στην περιοχή σας από τον ισχυρό σεισμό. Ναι, γεια σας. Γενικός γραμματέας στο Δήμο Λαρισαίων είμαι. Μάλιστα. Και εδώ έγινε πολύ αισθητός, έχουμε βγει όλος ο κόσμος στις πλατείες. Ήταν τρομακτικό τη στιγμή εκείνη. Δεν έχει μαθευτεί κάτι ακόμη για ζημιές ή για τραυματισμούς. Ναι, εμείς παρακολουθούμε στους δέκτες μας πλάνα από την περιοχή. Υπάρχουν κάποιες ζημιές σε καταστήματα, σε σπίτια. Μέρα μεσημέρι. Στο αντικειμένο, ναι. Δομικές ζημιές δεν έχουν αναφερθεί ακόμη. Τουλάχιστον δεν ξέρουμε, είναι πάρα πολύ νωρίς βεβαίως ακόμη. Ο κόσμος ανησυχεί? Ναι. Στις πλατείες, εντάξει, ευτυχώς έχει ηλιακάδα τουλάχιστον. Αλλά ανησυχεί, σαφώς. Ήταν δρομακτική η στιγμή εκείνη. Το ζήσαμε όλοι και στους μετασεισμούς. Δύο τουλάχιστον που γίνανε αισθητοί και εδώ στο Ήπεθρο πια. Μας ανησυχήσαν. Άκουσα τον κύριο Σκορδίλη αυτά που είπε. Ας ελπίσουμε, ναι, ότι το μέγεθος είναι μέχρι εκεί. Αυτή τη στιγμή λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος είναι ανάστατος, έχει βγει στους δρόμους. Έχετε συνηθίσει σε σεισμούς. Πάντως ένα σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ είναι ένας δυνατός σεισμός. Και ήταν και ένας επιφανειακός σεισμός. Ήταν μικρό το βάθος και η απόσταση αυτή από την Ελασσόνα προς τα δω ήταν, έρχεται αρκετά κοντά στη Λάρισα, οπότε ήταν αισθητός πάρα πολύ.
Ο Γιάννης Γιάκας, σας ευχαριστώ πολύ. Ο Γιάννης Γιάκας, ο συνάδελφος, κυρίες και κύριοι, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί υπάρχουν αναφορές για ζημιές σπίτι. Γιάννη. Ακριβώς όπως είναι λογικό, έχουν αρχίσει να παρατηρούνται και τα πρώτα προβλήματα σε χωριά εκεί της περιοχής. Αυτή τη στιγμή πυροσβεστικά οχήματα κατευθύνονται προς το χωριό Μεσοχώρη της Ελασσόνας, όπου έχουν κληθεί, καθώς ένα σπίτι έχει καταρρεύσει, ακόμα είναι θολό. Αν έχει καταρρεύσει ολόκληρο το κτίριο ή μέρους αυτού, και αν υπάρχουν άνθρωποι μέσα στο συγκεκριμένο σπίτι, σε κάθε περίπτωση τα πυροσβεστικά οχήματα αυτή τη στιγμή κατευθύνονται προς το χωριό, καθώς λίγα λεπτά πριν κλήθηκαν να πάνε προς το Μεσοχώρι. Και ας ελπίσουμε λοιπόν ότι δεν θα έχουμε θύματα. Σε ευχαριστώ πολύ για οτιδήποτε νεότερο θα παρέμει στο δελτίο μας. Εμείς να μιλήσουμε με τον κύριο Γεωργούλα τώρα. Είναι κάτοικος Ελασσόνας που θα μας περιγράψει. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Γεωργούλα. Πώς ζήσατε το συγκλονισμό και αν έχετε πληροφορίες ότι υπάρχουν προβλήματα? Όχι, πληροφορίες δεν έχουμε ακόμα. Προς το παρόν ο κόσμος είναι όλος, όλοι έξω είναι. Έχουν βγει, έχουν τρομοκρατηθεί. Έκανε 2-3 μετασεισμούς. Τώρα στα χωριά δεν ξέρουμε τι ζημιές μπορεί να έχουν γίνει, αλλά στην Ελλάδα δεν ακούστηκε ακόμα τίποτα. Ναι. Οι μετασεισμοί είναι το ίδιο δυνατοί? Όχι, όχι, δεν ήταν το ίδιο, ήταν πιο χαμηλής εντάσεως. Αλλά ο πρώτος σεισμός ήταν αρκετά και μακράς διαρκείας. Τι λένε οι συντοπίτες σας, γιατί μας μεταφέρετε ότι έχουν μια μεγάλη ανησυχία, ναι? Ναι, αυτή τη στιγμή είναι όλοι έξω, δεν είναι κανείς σε σπίτι μέσα. Αυτή τη στιγμή είναι όλοι έξω. Και... αλλά δεν αναφέρθηκαν ακόμα ζημιές. Δεν νομίζω να έχουν και ζημιές στην Ελλάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε. Ναι. Πολύ. Θα πρέπει να οι κάτοικοι να είναι προσεκτικοί μέχρι να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ώρες, κυρίες και κύριοι, γιατί υπάρχουν ισχυροί μετασεισμοί όπως ακούσατε. Θα επιστρέψουμε στο θέμα αυτό στη συνέχεια του δελτίου μας. Πάμε τώρα στο θέμα της πανδημίας. Το απόγευμα θα έχουμε ανακοινώσεις, κυρίες και κύριοι, καθώς τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα σε όλη τη χώρα, ιδιαίτερα όμως στην Αττική. Και θα συνδεθούμε με τη Δέσποινα Βλεπάκη, την Μέρη Γίγου, τον Νίκο Γιαπρακά και την Ευτυχία Πενταράκη. Και ξεκινάμε με εσένα, Δέσποινα. Έχεις πληροφορίες για το τι θα ανακοινωθεί για τις μετακινήσεις μας, οι οποίες φαίνεται πως θα περιοριστούν δραστικά? Σε εξέλιξη, πρέπει να σου πω, Λίνα, είναι από τις 11 το πρωί τηλεδιάσκεψη των ειδικών του Υπουργείου Υγείας. Πρέπει να σου πω ότι χθες οι επιδημιολόγοι έβαλαν όλη τη χώρα στο κόκκινο χρώμα του χάρτη. Αυτό που διαφέρει είναι ότι κάποιες περιοχές, όπως η Αττική, είναι στο βαθύ κόκκινο. Με βάση αυτά τα δεδομένα, ακόμα και αυτή την ώρα που μιλάμε, όλα είναι ανοιχτά, ακόμη και το καθολικό lockdown. Συζητούνται όμως αναλυτικά βήμα-βήμα τα μέτρα. Και όπως μαθαίνουμε μέχρι αυτή την ώρα, αυτό που φαίνεται να έχει κλειδώσει είναι σε όλη τη χώρα να υπάρχει κατάργηση των διαδηματικών μετακινήσεων. Συγκεκριμένα το μήνυμα 6, το μήνυμα για την άθληση δηλαδή, θα μπορεί να είναι μόνο σε κοντινή περιοχή, να πας με τα πόδια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Open, συζητούν ακόμα και για το γραπτό μήνυμα 2, το οποίο είναι για τα είδη πρώτης ανάγκης, και αυτό να είναι μόνο κοντά σε περιοχή, μέσα στο Δήμα, μέσα στο σπίτι σου. Αυτό ακόμα δεν έχει κλειδώσει, συζητείται. Ενώ συζητείται να υπάρχει και πλαφόν σε αυτά τα δύο μηνύματα, να μην μπορείς λοιπόν απεριόριστες φορές να βγεις έξω για ψώνια είδης πρώτης ανάγκης ή για να αθληθείς. Αυτά είναι τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν σήμερα το απόγευμα, Δέσποινα, θα ισχύουν από αύριο το πρωί. Και το πιο βασικό είναι ότι δεν θα μπορούμε να μετακινούμαστε από Δήμο σε Δήμο για την άθλησή μας. Και όταν θα χρησιμοποιούμε τον κωδικό 6 για να μπορούμε να βγούμε από το σπίτι μας, αυτό θα γίνεται αποκλειστικά κοντά στο σπίτι και δεν θα μπορούμε να αλλάζουμε περιοχή. Και υπάρχει σκέψη μας, λες, και για το 2, για την αγορά τροφίμων, να γίνεται επίσης μόνο κοντά στο σπίτι μας αυτό και να μην μπορούμε να τον χρησιμοποιούμε για να πάμε σε άλλη περιοχή, σε άλλο σούπερ μάρκετ άλλης περιοχής. Αυτό συζητείται αυτή την ώρα, ενώ μια παράμετρος είναι και τα σχολεία από τη στιγμή που όλη η χώρα κοκκίνησε. Είναι σε εξέλιξη αυτή η συζήτηση. Με βάση όσα είναι γνωστά μέχρι στιγμής, τις ανακοινώσεις θα τις κάνει ο Νίκος Χαρδαλιάς το απόγευμα. Τώρα, να σου πω ότι υπάρχει σχέδιο και για την αποσυμφόρηση του ΕΣΥ. Ήδη έχουν ξεκινήσει, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, διακομιδές non-COVID ασθενών στο νοσοκομείο Νίμιτς. Έχουν φύγει και θα φύγουν περίπου 30 ασθενών.
ασθενείς από κάθε από τα νοσοκομεία που θα σου αναφέρω, από τον Ευαγγελισμό, τον Ερυθρό, το Γεννηματάς, αλλά και το Ιπποκράτιο. Συνολικά 120 ασθενείς θα μεταφερθούν στο Νίμιτς, ενώ το Σεισμανόγλιο, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, θα γίνει αποκλειστικά για τον κορονοϊό. Όσοι ασθενείς νοσηλεύονται ήδη στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο θα μεταφερθούν σε ιδιωτικές κλινικές, όπως μαθαίνουμε. Θα είναι λοιπόν και το Σεισμανόγλιο στα νοσοκομεία που θα έχουν αποκλειστικά για κορονοϊό νοσηλευόμενους. Τα άλλα είναι η Παμακάριστος, αλλά και η Αγία Βαρβάρα, που είναι για ήπια περιστατικά τον τελευταίο καιρό. Ρεκόρ είχαμε, και κλείνω με αυτό, εισαγωγών στα νοσοκομεία της χώρας. 426 εισαγωγές χτες, οι μισές από αυτές στην Αττική. Καταλαβαίνεις λοιπόν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Εθνικό Σύστημα. Και γι' αυτό στις 6 το απόγευμα θα ακούσουμε τα νέα μέτρα από τον κύριο Χαρδαλιά, και ο κύριος Κικίλιας θα μας πει πώς είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία και πώς θα γίνει η αποσυμφόρηση ορισμένων νοσοκομείων. Εμείς πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, το ρεπορτάζ του Δημήτρη Φρέσκου με όλα τα νεότερα. Η κατάσταση στις ΜΕΘ των νοσοκομείων της Αττικής είναι ασφιχτική. Θυμίζει πόλεμο. Οι κενές κλίνες εντατικής ελάχιστες, παρά το γεγονός ότι προστίθενται συνεχώς νέες βάσεις του σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας. Η πίεση στο σύστημα υγείας αφόρητη, με την πληρότητα στις ΜΕΘ στο 90%. Βρισκόμαστε σε μια κορύφωση. Βλέπετε ότι επιδημιολογικά τα πράγματα δεν πάνε καλά. Έχουμε αύξηση κρουσμάτων. Δυστυχώς έχουμε κατά πάσα πιθανότητα μεγάλη επικράτηση του μεταλλαγμένου στελέχους, του λεγόμενου Βρετανικού στελέχους. Την κρισιμότητα της κατάστασης δείχνουμε σαφήνε τα στοιχεία του περασμένου 24ωρου. 2.353 νέα κρούσματα, 422 διασωληνωμένοι στις εντατικές και 426 νέες εισαγωγές ασθενών COVID. Η επέκταση της επιδημικής φόρτισης είναι ραγδαία και μοιάζει με βόμβα έτοιμη να εκραγεί. Τα 4 κρεβάτια που είναι κενά στη ΜΕΘ προφανώς είναι μεταβαλλόμενα, δηλαδή είναι θέμα χρόνου το πότε θα γεμίσουν, γιατί έρχονται από όλη την Αττική. Το βλέμμα γιατρών και νοσηλευτών που δίνουν τιτάνια μάχη είναι η στιγμή που μέτρια ή σοβαρά περιστατικά ασθενών με κορονοϊό χρειαστεί να διασωληνωθούν. Μετά τη Γενική Εφημερία είχαμε και 5 διασωληνώσεις και γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από τους συναδέλφους της εντατικής θεραπείας προκειμένου να απορροφηθούν αυτά τα περιστατικά στη μονάδα του νοσοκομείου. Ήδη έχουν απορροφηθεί τα 3 περιστατικά. Είμαστε στο 80-90% πληρότητα. Από εκεί και πέρα είναι ένας αγώνας ο οποίος συνεχίζεται. Απλά εφιστώ πολύ μεγάλη προσοχή στους συμπολίτες μας. Μεγάλη παραμένει η διασπορά στην Αττική, στην οποία χθες σημειώθηκε νέο ρεκόρ με 1.159 κρούσματα. Σε ένα μήνα αυξήθηκαν κατά 200 διασωληνωμένοι, υπάρχει 50% αύξηση της μετάδοσης του ιού και δείκτης μεταδοτικότητας για πρώτη φορά στο 6. Το είχαμε δει στη Βόρεια Ελλάδα, στην Αττική όμως δεν το είχαμε δει. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοιο ψηλό δείκτη μεταδοτικότητας. Βέβαια είναι μια μέρα, θα δούμε και τις υπόλοιπες μέρες. Η αλήθεια όμως είναι ότι το σύστημα πιέζεται αναμφισβήτητα. Τα μεταλλαγμένα στελέχη του ιού που μεταδίδονται πιο εύκολα έχουν προσθέσει νέα δεδομένα στην εξίσωση της εξέλιξης της πανδημίας. Ρεαλιστικό σενάριο και ταυτόχρονα αποδοτικό, ένα οριζόντιο lockdown σε όλη τη χώρα μέχρι την 16 του μήνα, το οποίο να εφαρμοστεί αυστηρά, που σημαίνει επιτηρηθεί και η αυστηρή εφαρμογή του. Στην παρούσα φάση, σύμφωνα με τους ειδικούς, οποιαδήποτε κουβέντα για απόπειρα χαλάρωση των μέτρων στα μέσα Μαρτίου είναι άκερη, καθώς προέχει να κοπεί η αλυσίδα της μετάδοσης του ιού. Προτεραιότητα είναι να αντιμετωπιστεί η δύσκολη κατάσταση στα νοσοκομεία μας. Επομένως, δεν έχει νόημα να συζητάμε για 16 Μαρτίου, υπάρχει στο τραπέζι, αλλά πιστεύω ότι είναι δύσκολο να επιτευχθεί αυτή τη. Οι άμεσες ενέργειες του Υπουργείου Υγείας περιλαμβάνουν τη μετατροπή του Σεισμανόγλου σε νοσοκομείο αποκλειστικά για COVID περιστατικά και τη μετακίνηση ασθενών χωρίς κορονοϊό από τα νοσοκομεία αναφοράς στον Ερυθρό, το Ιπποκράτιο και το Γεννηματάς, προκειμένου να διάσουν κρεβάτια. Ήδη έχουν προχωρήσει συζητήσεις για τη συνδρομή του ιδιωτικού τομέα με γιατρούς και νοσηλευτές για την αντιμετώπιση της κρίσης. Καταλαβαίνετε πως η έκρηξη των κρουσμάτων φέρνει ασφυξία στα νοσοκομεία της Αττικής, και εμείς πάμε να δούμε πώς έχει η κατάσταση σε σύνδεση με το Νίμιτς και τη Μεριγίου. Οι εισαγωγές, Λίνα, έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Οι ΜΕΘ γεμίζουν. Βρισκόμαστε εδώ στο Νίμιτς, όπου έχουν ξεκινήσει οι μεταφορές ασθενών από διάφορα νοσοκομεία με σκοπό την αποσυμφόρησή τους. Ένα γίνεται νοσοκομείο non-COVID. Το συγκεκριμένο νοσοκομείο COVID όμως γίνεται το Σεισμανόγλιο. Αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο νοσοκομείο εφημερεύει μέχρι το μεσημέρι, χωρίς καμία διαθέσιμη κλίνη ΜΕΘ και 10 κρεβάτια απλής νοσηλείας. Να σου πω, την δύσκολη αυτή κατάσταση αποτυπώνουν και οι αριθμοί από το Θριάσιο, καθώς από την χθεσινή εφημερία είχαμε 32 εισαγωγές. Μάλιστα, είναι πολύ μεγάλος αριθμός για το συγκεκριμένο νοσοκομείο και γι' αυτό το λόγο προσθέθηκαν απλές κλίνες. Ενώ υπάρχει μόλις μία διαθέσιμη κλίνη ΜΕΘ. Αντίστοιχη είναι και η εικόνα από το Ασκληπείο, όπου η χθεσινή εφημερία έφερε 24 εισαγωγές και εκεί
Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. 12 κρεβάτια στη ΜΕΘ είναι κατηλημένα. Στον Ευαγγελισμό η πληρότητα στη ΜΕΘ είναι στο 100%. Μέχρι πριν από λίγο τουλάχιστον που συνομιλήσαμε με γιατρούς, υπήρχαν διασωληνωμένοι 2 ασθενείς εκτός ΜΕΘ, ενώ υπήρχαν και 20 κρεβάτια απλής νοσηλείας διαθέσιμα. Στο Σωτηρία τώρα 4 κλίνες ΜΕΘ είναι κενές και 14 απλές κλίνες, ενώ στο Αττικόν κατηλημμένες είναι οι 35 από τις 40 κλίνες στην ΜΕΘ. Έχουν προσθεθεί και εδώ πέρα νέα κρεβάτια από ό,τι γνωρίζαμε τις τελευταίες μέρες, ενώ 6 κρεβάτια απλής νοσηλείας είναι αυτή τη στιγμή κενά, Λίνα. Και η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είναι στο όριό τους τα νοσοκομεία στην Αττική, όπως μας είπε κυρίες και κύριοι Μέρη Γίγου. Αντίστοιχη κατάσταση όμως και στην Πάτρα. Εκεί υπάρχουν μόνο 2 κρεβάτια εντατικής κενά, όπως θα μας πει ο Νίκος Γιαπρακάς. Ακριβώς αυτή είναι η εικόνα, Λίνα, που παρουσιάζουν τα νοσηλευτικά ιδρύματα της περιοχής της Πάτρας, με τους ασθενείς στις μονάδες εντατικής θεραπείας για τον κορονοϊό συνεχώς να αυξάνονται. Είναι χαρακτηριστικό να σου πω ότι το πρωί σήμερα στο ΡΙΟ, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, ήταν 18 ασθενείς στις 21 κλίνες που διαθέτει το συγκεκριμένο νοσοκομείο στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Λίγες ώρες αργότερα αυτό άλλαξε. Έγιναν 20 ασθενείς οι οποίοι βρίσκονταν στην μονάδα εντατικής θεραπείας, αφήνοντας έτσι μόνο μία κενή. Έτσι λοιπόν σε σύνολο τα 2 νοσοκομεία. Στα 2 νοσοκομεία της Πάτρας έχουμε 28 ασθενείς της μονάδας εντατικής θεραπείας, οι οποίες σύνολο κλινών αριθμούν τις 30. Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν. Μία ελεύθερη κλίνη στο Ρίο, μία ελεύθερη κλίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Ενώ να σου πω ότι στην προσπάθεια αναχέτησης του τμήματος της πίεσης του κορονοϊού προς την Πάτρα μπαίνουν και τα περιφερειακά νοσοκομεία της Πελοποννήσου με την ανάπτυξη κλινών ΜΕΘ. Να σου πω χαρακτηριστικά ότι στην Κόρινθο, στο νοσοκομείο της Κορίνθου, εκεί έχουν αναπτυχθεί 5 κλίνες ΜΕΘ, όπου όμως υπάρχουν ήδη 4 ασθενείς. Καλύτερη είναι η κατάσταση όμως στην Καλαμάτα, όπου έχουμε 6 ελεύθερες κλίνες ΜΕΘ για κορονοϊό, ενώ άλλες τόσες υπάρχουν και στο νοσοκομείο του Πύργου, όπου και εκεί ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν νοσηλεύεται κανένας ασθενής στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τέλος, να σου πω ότι στην μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας έχουμε πλέον 2 παιδιά. Είναι ο 9χρονος, ο οποίος είναι κρούσμα κορονοϊού και νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση, με πολλά προβλήματα υγείας όμως. Και πριν από λίγα λεπτά εισήχθηκε ο 6χρονος, ο οποίος αντιμετωπιζόταν ως ύποπτο περιστατικό μεταφλεγμονώδους συνδρόμου που υπήρχε από χθες στο νοσοκομείο του Ουρίου. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, στην Κρήτη τώρα αυξάνονται καθημερινά οι ασθενείς που νοσηλεύονται με κορονοϊό στα νοσοκομεία, ενώ δυστυχώς και σήμερα οι ασθενείς της μονάδας εντατικής του νησιού είναι ευτυχία πεντεράκι όλοι διασωληνωμένοι. Και οι 16 Λίνα και 100 οι ασθενείς συνολικά με κορονοϊό που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία του νησιού, και αυτό που προβληματίζει ιδιαιτέρως, καθώς τα μέτρα δεν έχουν αποδώσει μέχρι στιγμής, είναι ότι σύμφωνα με τον καθηγητή πνευμολογίας, τον κύριο Τζανάκη, στην Κρήτη έχει επικρατήσει σχεδόν καθολικά, σε ποσοστό 97,99%, η βρετανική μετάλλαξη του κορονοϊού. Από τη μία, η γεωγραφική απομόνωση του νησιού, τα μέτρα που ελήφθησαν, αλλά και ο καλός καιρός, είχαν ως αποτέλεσμα να εξαλειφθεί το παλιό στέλεχος και να έχουμε καθολική επικράτηση του βρετανικού στελέχους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, καθώς μεταδίδεται, έχει άλλη δυναμική σύμφωνα με τους επιστήμονες, και τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν, καθώς δεν τηρούνται σε μεγάλο ποσοστό, όπως λέμε, με μεγάλα γλέντια που έχουμε δει και τους ανθρώπους να μην συμμορφώνονται, να πρέπει να ληφθούν σκληρά μέτρα για να μπορέσει η Κρήτη να κρατήσει αυτό το κύμα που καθημερινώς δείχνει να μεγαλώνει. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω όλους πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα. Θετικές εξελίξεις μπορεί να σηματοδοτήσει η κίνηση της συνηγόρου του Δημήτρη Κουφοντίνα να καταθέσει αίτηση διακοπής της ποινής του, αλλά και προσφυγή σε βάρος της απόφασης για μεταφορά του στις φυλακές Δομοκού. Την ίδια ώρα, η πολιτική κόντρα συνεχίζεται, όπως και καταδρομικές επιθέσεις από υποστηρικτές του Πολυσοβίτη. Προσπάθεια εκτόνωσης του αδιεξόδου επιχειρεί η πλευρά του Πολυσοβίτη Δημήτρη Κουφοντίνα με αίτηση διακοπής της ποινής του και προσφυγή σε βάρος της απόφασης για μεταφορά του στις φυλακές Δομοκού. Θα καταθέσουμε αίτηση και στο πρωτοδικείο της Λαμίας και στην εισαγγελία της Λαμίας, ζητώντας τη διακοπή της ποινής του κρατούμενου. Διότι κινδυνεύει. Θετικά βλέπει η Γενική Γραμματεία αντιεγκληματικής πολιτικής στην εξέλιξη αυτή, καθώς είναι πιθανό να διακοπεί η πολυήμερη απεργία πείνας του καταδικασμένου 17 Νοεμβρίτη. Είναι μια καλή εξέλιξη αυτή. Ακριβώς. Αυτό έπρεπε να κάνει εξ αρχής, να προσφύγει στη δικαιοσύνη
και από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη να αποφασίσει εάν ο Κουφοντίνας πρέπει να επιστρέψει στον Κορυδαλό ή όχι. Οι επιθέσεις, ωστόσο, από υποστηρικτές του Δημήτρου Κουφοντίνα συνεχίζονται, όπως φαίνεται και στο βίντεο που ανέβηκε στα social media με ρήψεις μολότοφ χθες στο Μοσχάτο. Στα ύψη και η πολιτική αντιπαράθεση με βουλευτές της κυβέρνησης να κατηγορούν την αξιωματική αντιπολίτευση για ευνοϊκή μεταχείριση του Δημήτρου Κουφοντίνα και το ΣΥΡΙΖΑ να επιστρέφει τα πυρά, μιλώντας για εκδικητικότητα. Ποιος του δημιούργησε πέρα από το άρρωστο μυαλό του την πεποίθηση ότι είναι και πολιτικός ο σκοπός της δράσης του? Όλα αυτά λοιπόν του τα έδωσαν και του τα δημιούργησαν αφενός η προηγούμενη κυβέρνηση, που του έδωσε το δικαίωμα να διαλέγει τις φυλακές του κατά το δοκούν. Είναι φωτογραφικός νόμος, γιατί ο μόνος τρομοκράτης που ήταν σε αγροτικές φυλακές ήταν ο Κουφοντίνας. Και ρωτάω τον κύριο Κούλογλου, τι θα γίνει δηλαδή αν το Σεπτέμβριο, όπως έχει δικαίωμα Κουφοντίνας, υποβάλει αίτηση και η αίτηση απορριφθεί για την αποφυλάκησή του και ξαναμπεί σε καθεστώς απεργίας πείνας? Θα πρέπει η πολιτεία να επαναχωρήσει και να τον αφήσει ελεύθερο επειδή θα ξαναπεργήσει ο Κουφοντίνας? Όπως αντιλαμβάνεστε, αναζωπυρώνεται η πολιτική σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ μετά τις δηλώσεις του Θοδωρή Ιδρίτσα. Κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ της Κάτιας Φωτιάδου. Διευκρινήσεις μετά το σάλο. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θοδωρής Δρίτσας μίλησε στο Open για την τοποθέτησή του ότι κανένας δεν έχει τρομοκρατηθεί από τη 17 Νοέμβρη, που οδήγησε σε αναδίπλωση τον ίδιο αλλά και σε αποδοκιμασία από τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχω την ευθύνη γιατί δεν ήταν μια διατύπωση πλήρης. Διατύπωσα με ελλειπτικό τρόπο, λέω και πάλι, αυτό που πιστεύω, ότι κανείς δεν τρομοκρατήθηκε, δεν φοβήθηκε, ότι δεν πέρασε η τρομοκρατία της 17 Νοέμβρη στην ελληνική κοινωνία. Η Νέα Δημοκρατία έκανε λόγο για δηλώσεις που προσβάλλουν τη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης και ζήτησε από τον Αλέξη Τσίπρα να πάρει θέση. Η Κουμουνδούρου κάλεσε τον βουλευτή να προχωρήσει σε διευκρινιστική δήλωση, ενώ σήμερα μιλά επισήμως για ατυχή τοποθέτηση. Η χθεσινή δήλωση του Θοδωρή Δρίτσα ήταν ατυχής. Δεν εκφράζει ούτε τον ΣΥΡΙΖΑ ούτε τον ίδιο. Το ξεκαθάρισε άλλωστε αμέσως με διευκρινιστική του δήλωση χωρίς περιστροφές. Την αριστερά και την προοδευτική παράταξη της χωρίζει ιδεολογική και αξιακή άβυσος με την τρομοκρατία. Γιατί για εμάς υπέρτατη αξία είναι η ανθρώπινη ζωή και σε αυτό δεν χωράει δεύτερη κουβέντα. Προσβάλλοντας τη μνήμη και τις οικογένειες των νεκρών, έδωσε μια πολιτική υπόσταση στη δράση αυτών των εγκληματιών. Η δήλωση Δρίτσα είναι πάρα πολύ ατυχής. Τα όσα είπε ο κύριος Δρίτσας είναι απολύτως απαράδεκτα, απολύτως προκλητικά και πραγματικά σοκαριστικά. Η οξία αντιπαράθεση μεταφέρθηκε και στη Βουλή. Η δήλωσή του ήταν συγκεκριμένη, είναι προσβολή στους δημοκρατικούς θεσμούς, στα θύματα τις 17 Νοέμβρη, στα δεκάδες θύματα, προσβολή σε αυτή την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, προσβολή στη δημοκρατία. Η αριστερά, όπως είπα, όλων των εκδοχών, έχει αποδείξει αυτό που χρειάζεται και ένα μέτωπο πάντα εναντίον της τρομοκρατίας. Φτάνει πια με αυτό το κατήφορο που αντιπροσωπεύει με τον καλύτερο τρόπο ο κύριος Βρούτσης. Τρεις αναφορές σε βάρος δικαστών και εισαγγελέων που χειρίστηκαν την υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη κατέθεσε στην πρόεδρο και στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κυρίες και κύριοι, ο Αλέξης Σκούγιας, και εμείς συνδεόμαστε με την Έλληνα Γαλάρη για να μας ενημερώσει. Στις 10 το πρωί ήρθε εδώ ο κύριος Κούγιας στον Άριο Πάγο. Μια κίνηση, Λίνα, την οποία είχε προαναγγείλει με ανακοίνωσή του, καθώς θεωρεί ότι καταπατήθηκε το τεκμήριο της αθωότητας του εντολέα του και ότι έγιναν δικονομικές παραλήψεις που οδήγησαν έναν αθώο άνθρωπο στην φυλακή. Στις αναφορές του στρέφεται σε βάρος των δύο εισαγγελέων που διενήρξαν την προκαταρτική έρευνα, σε βάρος της ανακρίτριας που εξέδωσε το ένταλμα σύλληψης, το οποίο χαρακτηρίζει μάλιστα παράνομο, της καταλογίσει της ανακρίτριας της δικαστικής λειτουργού ότι όταν κάλεσε τον μάρτυρα προκειμένου να καταθέσει, να καταγγείλει το βιασμό το 2015 στην Επίδαυρο, δεν τον ρώτησε σε ποιο ξενοδοχείο έγινε το αδίκημα, ενώ στρέφεται και σε βάρος του Προέδρου και των μελών του Δικαστικού Συμβουλίου, οι οποίοι απέρριψαν το αίτημα ακυρότητας της προδικασίας. Ο κύριος Χούγιας, για τυπικούς λόγους, θα καταθέσει τις αναφορές με ηλεκτρονικό τρόπο. Λίνα. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ, Έλενα. Την παρέμβαση της εισαγγελίας προκάλεσαν, κυρίες και κύριοι, δημοσιεύματα του τύπου που κάνουν λόγο για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος δύο ανήλικων παιδιών στο παίδον Αγία Σοφία. Και εμείς πάμε να δούμε πώς έχει το θέμα σε σύνδεση με τον Γιάννη Ρήγο.
Έτσι ακριβώς, Λίνα, προκαταρκτική εξέταση διατάχθηκε για υπόθεση που φέρεται να αφορά σε σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος δύο ανήλικων παιδιών από εργαζόμενο του νοσοκομείου στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία. Να σου πω ότι η προϊσταμένη της εισαγγελίας έδωσε εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας προκειμένου να διερευνηθεί εάν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις προσβολής της γενετήσιας ελευθερίας σε βάρος των ανηλίκων. Το θέμα αποκαλύφθηκε χθες και είναι σε εξέλιξη για έρευνα για τραυματιοποίηση. Ο φορέα του νοσοκομείου, έπειτα από καταγγελίες τριών γιατρών για ανάρμοστες συμπεριφορές σεξουαλικού περιεχομένου σε βάρος των δύο ανηλίκων. Ήδη έχει διαταχθεί ΕΔΕ, έγινε και ΕΔΕ στο νοσοκομείο, με συγχωρείς, και υπάρχουν σοβαρότατες ενδείξεις για την ανάρμοστη συμπεριφορά του εργαζομένου, ο οποίος έχει τεθεί σε αναστολή από την περασμένη Πέμπτη, ενώ σήμερα εξετάζεται το θέμα στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Το Υπουργείο Υγείας είναι ενήμερο για το θέμα και, όπως τονίζουν, δεν υπάρχει καμία ανοχή σε τέτοιου είδους περιστατικά. Στο θέμα, μάλιστα, αυτό αναφέρθηκε και ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος ανέφερε ότι ο φάκελος διαβιβάζεται αμέσως και αρμοδίως στα χέρια του εισαγγελέα. Τον λόγο πλέον έχει δικαιοσύνη, Λίνα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Χωρίς αποτέλεσμα φαίνεται ότι ήταν, κυρίες και κύριοι, χθεσινή η τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν-Ερντογάν, καθώς οι διαφορές που τους χωρίζουν είναι τεράστιες. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και στη συνέχεια στις συνδέσεις μας με την Μαρία Ζαχαράκη. Με περίεργο τρόπο, ο Ταγίπ Ερντογάν επιδιώκει να αναθερμάνει την προσωπική του σχέση με τον Εμμανουέλ Μακρόν και να γεφυρώσει το χάσμα στις γαλλοτουρκικές σχέσεις. Geçtiğimiz haftalarda bir Fransız televizyonunda Fransız İçişleri Bakanı'nın ırkçı bir partinin genel başkanıyla. Η σπουδή του να επιτεθεί στο Παρίσι λίγο πριν την τηλεδιάσκεψη με τον Γάλλο πρόεδρο προβλημάτισε αρκετούς, ενώ η δημοσιοποίηση μονταρισμένου υλικού από την τηλεδιάσκεψη, με τον ίδιο να λέει όσα θέλει και τον Μακρόν απλώς να ακούει, θέτει ίσως θέμα πολιτικής κομψότητας. Τουρκία, Φράνσα, ilişkilerinde liderler arasında tesis edilen diyaloğun her zaman büyük rolü olmuştur. Ο Ταγίπ Ερντογάν προχώρησε ένα βήμα ακόμα στο πεδίο των εντυπώσεων. Στις εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα βρίσκονται σε εμφανή θέση τα πορτρέτα του Πορθητή και του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς, δίπλα από εκείνο του Ατατούρκ. Στα επιλεγμένα πλάνα, ο ίδιος δεν λέει κουβέντα για τις κινήσεις του Μακρόν που τον έκαναν πυρ και μανία, όπως η αποστολή του αεροπλανοφόρου Σαρλ ντε Γκολ στην Ανατολική Μεσόγειο ή τα σύγχρονα γαλλικά όπλα που πουλά στην Ελλάδα η Γαλλία. Αντίθετα, μιλά για συνεργασία Γαλλίας-Τουρκίας σε όλα τα μέτωπα που οι δύο πλευρές είναι αντίπαλες. NATO müttefiki olarak Avrupa'dan Kafkaslara, Orta Doğu'ya ve Afrika'ya uzanan geniş coğrafyada güvenlik, istikrar ve barış çabalarına önemli katkılar sağlayabiliriz. Την ώρα πάντως που στην Τουρκία ο Ταγίπ Ερντογάν ανακοινώνει μεταρρυθμίσεις, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη και άλλων θρησκευτικών ηγετών για να φλερτάρει την Ευρωπαϊκή Ένωση, κρατά την Αθήνα στην αναμονή, χωρίς να απαντά για την ημερομηνία του 62ου γύρου των διερευνητικών επαφών. Ανταυτού, διατηρεί το μισό του στόλο σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο για την άσκηση γαλάζια πατρίδα. Είναι κοινή συναντήληψη όλων, θα έλεγα, των παρατάξεων, περίπου όλων, ότι επιβάλλεται η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας στην παρούσα γεωπολιτική συγκυρία και εν ώψη των κρίσιμων προκλήσεων και απειλών ασφαλείας που αντιμετωπίζουμε, ιδίως στο τελευταίο διάστημα. Η μεγάλη τουρκική άσκηση ολοκληρώνεται στις 8 Μαρτίου. Μακρόν, Ερντογάν, λοιπόν, είχαν τηλεφωνική επικοινωνία και εμείς πάμε να πάρουμε κλίμα, να δούμε τι λένε από την γαλλική προεδρία καταρχήν, Μαρία Ψαρά. Λίνα, σε αντίθεση με την Άγκυρα που έβγαλε άμεσα ανακοίνωση, το Έλιζε δεν έχει μιλήσει ακόμα. Γάλλοι διπλωμάτες ανέφεραν στο Open ότι στην τηλεδιάσκεψή τους οι δύο ηγέτες διαπίστωσαν ξανά ότι συμφωνούν σε πάρα πολλά θέματα, όπως η Λιβύη, η Συρία και η Ανατολική Μεσόγειος. Παρά τη δυσπιστία και την αμφιβολία, Λίνα, ωστόσο, ο διάλογος είναι πάντα καλός, λένε οι διπλωματικές πηγές, γιατί μπορεί να οδηγήσει κάπου. Πριν από λίγο, ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, Ζαν Ιβ Λε Ντριάν, ξεκαθάρισε πάντως ότι η Γαλλία θέλει πλέον περισσότερες πράξεις και όχι μόνο λόγια. Από εκεί και πέρα δεν άρεσε καθόλου στο Παρίσι η μπηχτή του Ερντογάν για τους εμβολιασμούς και ούτε το μαγνητοσκοπημένο, όπως ήθελε ο πρόεδρος Ερντογάν, μήνυμα. Και καλά ότι μιλούσε με τον πρόεδρο της Γαλλίας, ενώ στην πραγματικότητα δεν μιλούσε. Να σου πω τέλος ότι σε σχέση με τις εξαγγελίες του πρόεδρου Ερντογάν χθες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, εδώ ο Ευρωπαϊκός Τύπος τις αντιμετωπίζει με μεγάλη επιφύλαξη. Λέει ότι τις έκανε εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του Μαρτίου για να ικανοποιήσει τα αυτιά των Ευρωπαίων. Όμως, όπως αναφέρει και η γαλλόφωνη εφημερίδα Le Soir, τα αποτελέσματα απέχουν πολύ από το να ανταποκριθούν και στο καθήκον και στις προσδοκίες. Λίνα.
Μάλιστα, δυσπιστία λοιπόν εκφράζουν από την Γαλλική Προεδρία. Πάμε να δούμε το κλίμα από την Τουρκία τώρα, Μαρία Ζαχαράκη. Εδώ είναι τα σχόλια, επικεντρώνονται στα κάδρα και όχι στη συνομιλία αυτή καθ' αυτή. Και ενώ τα κάδρα που είχε ως φόντο πίσω του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν την ώρα της τηλεδιάσκεψης με τον Γάλλο Πρόεδρο, καθώς απεικονίζουν Σουλτάνους, ενώ το πορτρέτο του Κεμάλ Ατατούρκ ήταν σε όχι και τόσο περίοπτη θέση, θα λέγαμε. Οι εικόνες λοιπόν που έδωσε στη δημοσιότητα η τουρκική Προεδρία τροφοδότησε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Τουρκίας ερμηνεί και σχόλια περί νέας αποκαθήλωσης του ιδρυτή της Τουρκίας μέσα στο ίδιο το προεδρικό μέγαρο και ότι αντικαταστάθηκε από Οθωμανούς ηγέτες. Όσον αφορά τώρα τη συνομιλία, ούτε κρύο ούτε ζέστη θα λέγαμε. Λίνα, είναι τα σχόλια. Ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν τόνισε βέβαια ότι ο διάλογος μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας πάντα διαδραμάτιζε μεγάλο ρόλο. Ζήτησε την αλληλεγγύη του Εμμανουέλ Μακρόν σε όλα τα γεωπολιτικά θέματα και στο θέμα της τρομοκρατίας. Και θα ήθελα τέλος, Λίνα, να δώσω και μία είδηση της τελευταίας στιγμής που μόλις ήρθε. Ναι. Ο κύριος Μεβλούτ Σαβούσογλου, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, σε συνέντευξή του, σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Γεωργιανό ομολογό του, αναφέρθηκε στο θέμα της Ανατολικής Μεσογείου και μάλιστα στο θέμα της συνεργασίας με την Αίγυπτο. Είπε λοιπόν χαρακτηριστικά ότι με την Αίγυπτο θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε και να μπούμε σε διαπραγματεύσεις στο θέμα της οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών μεταξύ των δύο χωρών. Ανοίγει δηλαδή την πόρτα στην Αίγυπτο για διαπραγματεύσεις μετά και από την τελευταία αυτή ιστορία με την αδειοδότηση που έδωσε η Αίγυπτος για τα οικόπεδα γύρω από τη χώρα αυτή. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Μετά το χάος που προκλήθηκε, κυρίες και κύριοι, από τη διαχείριση των Βρυξελών στην αγορά και διανομή των εμβολίων κατά του κορονοϊού, όλο και περισσότερες χώρες γυρίζουν την πλάτη τους στο Ευρωπαϊκό Εμβολιαστικό Πρόγραμμα. Ο Αυστριακός καγκελάριος Κούρτς τώρα στρέφει το βλέμμα του στο Ισραήλ και ζητάει συνεργασία. Αύριο πρόκειται να επισκεφτεί ο Αυστριακός καγκελάριος του Ισραήλ μαζί με την Πρωθυπουργό της Δανίας, με στόχο τη στενότερη συνεργασία για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ο Σεμπάστιαν Κούρτς στοχεύει στην αποκοινού έρευνα και παραγωγή εμβολίων εκτός του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία χαρακτήρισε αργή στις εγκρίσεις. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι θα πρέπει να εμβολιάζουμε ετησίως 6 εκατομμύρια Αυστριακούς. Γι' αυτό θέλουμε να συνεργαστούμε με τη Δανία και το Ισραήλ, για την έρευνα και παραγωγή εμβολίων. Η κοινή ευρωπαϊκή γραμμή σπάει. Σλοβακία, Τσεχία και Ουγγαρία έχουν ήδη συνάψει διμερείς συμφωνίες για την προμήθεια εμβολίων κατά του κορονοϊού. Πριν από μερικές ημέρες, και η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ τηλεφώνησε στον Βλάντιμιρ Πούτιν για συμπαραγωγή του ρωσικού Sputnik V. Μιμοριαντι σπράβνε να κουπίτσι αι ρουσκού βακτσίνου, σπολαχλίβου βακτσίνου. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Τζο Μπάιντεν είναι αισιόδοξος ότι θα πιάσει τον στόχο των 100 εκατομμυρίων δόσεων εμβολίων τις πρώτες 100 ημέρες της διακυβέρνησής του. Για την επιτάχυνση της παραγωγής, η αμερικανική φαρμακευτική Merck θα βοηθήσει την ανταγωνίστριά της Johnson & Johnson στην παρασκευή του μονοδοσικού εμβολίου της. Two of the largest healthcare and pharmaceutical companies in the world that are usually competitors are working together on the vaccine. Εν τω μεταξύ, οι Αμερικανικές πολιτείες σταματούν τους περιορισμούς. Ήδη το Τέξας ανακοίνωσε το τέλος της υποχρεωτικής μάσκας και το άνοιγμα της οικονομίας την επόμενη εβδομάδα. Το Σαν Φρανσίσκο και η Καλιφόρνια χαλαρώνουν επίσης τα περιοριστικά μέτρα. Effective next Wednesday, all businesses of any type are allowed to open 100%. Και η Ντόλι Πάρτον στηρίζει τον εμβολιασμό. Η 75χρονη διάσημη τραγουδίστρια εμβολιάζεται, τραγουδώντας μια παραλλαγή της θρυλικής επιτυχίας της Τζολίν. Επιστρέφουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, της σεισμικής δόνησης μεγέθους 6 Ρίχτερ που έγινε αισθητός στην Ελασσόνα. Η Σοφία Φασουλάκη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και έχεις πληροφορήσει τελευταία στιγμή, Σοφία. Ναι, Λίνα, γιατί κινητοποιεί τη κρατική μηχανή με εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό κ. Θοδωρής Λιβάνιος, ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών αλλά και ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο κ. Κωνσταντίνος Φλώρος, μεταβαίνουν τώρα στην περιοχή όπου είχαμε τον σεισμό 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Στην περιοχή μεταβαίνουν επίσης και ο υπαρχηγός της πυροσβεστικής αλλά και στελέχη της πολιτικής προστασίας. Από το γραφείο του πρωθυπουργού υπήρξε επικοινωνία με τον κύριο Αγοραστό πριν από
Πανελλήλου αλλά και τους δημάρχους της περιοχής, ενώ υπάρχει επικοινωνία και με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Χαρδαλιά, προκειμένου να παρασχεθεί οποιαδήποτε βοήθεια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Δηλώσεις γίνονται αυτή την ώρα στο αστεροσκοπείο για τον σεισμό. Το κατάλαβε. Δηλαδή είχαμε τηλέφωνα από Πρέβεζα, είχαμε τηλέφωνα από τη Νότια Ελλάδα, για παράδειγμα από το Κιάτο, από Αθήνα, από πολλές χώρες και από Θεσσαλονίκη βέβαια. Προκάλεσε εκτός από μια ανησυχία ενδεχομένως και βλάβες λόγω της εγκύτητάς σου σε αστικά κέντρα. Δίπλα σε πολύ κοντινή απόσταση είναι η Ελασσόνα, ο Τύρναβος, ακόμα και η Λάρισα με τα Τρίκαλα. Έχει ξαναδώσει η περιοχή τέτοιους σεισμούς? Από ό,τι δείχνουν όλα τα στοιχεία μέχρι τώρα, πρόκειται για ένα γνωστό ρήγμα, το ρήγμα του Τυρνάβου. Έχει έναν μηχανισμό γένεσης, δηλαδή ο σεισμός από ό,τι τον αναλύσαμε, ο οποίος είναι συμβατός, ακόμα και κάποια μικροσεισμική δραστηριότητα που υπήρξε πριν, είναι συμβαθή και αυτή. Όλα δείχνουν ότι είναι αυτό το ρήγμα που ενεργοποιήθηκε. Έχει δώσει μετασεισμούς. Έχει δώσει τρεις αμέσως μετά ισχυρούς μετασεισμούς, με το μεγαλύτερο 4,9 του βαθμού της κλίμακας Ρίχτερ, 4,6, ένα μισάωρο δηλαδή μετά τον κύριο σεισμό, είχαμε αρκετά ισχυρούς μετασεισμούς. Μέχρι στιγμής μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια μετασεισμική ακολουθία, η οποία είναι φυσιολογική για τα πρώτες ώρες, για πρώτα λεπτά και πρώτες ώρες. Αλλά ωστόσο χρειάζεται παρακολούθηση. Δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή για το πώς εξελίσσεται. Περιμένουμε πλούσια μετασεισμική δραστηριότητα, επειδή είναι επιφανειακό, ναι, ρωτάω. Ακριβώς. Έχετε κι εσείς μπει ήδη στην λογική. Ναι, ο σεισμός ήταν, υπολογίστηκε σε βάθος 8 χιλιόμετρων. Οπότε και ήταν και από τους λόγους που ενδεχομένως έχει κάνει βλάβες στις γειτονικές περιοχές και ότι έγινε τόσο ισχυρά στην κοντινή περιοχή. Λοιπόν, από... πείτε μου. Μπορούμε να μιλήσουμε για το κύριο σεισμό, είναι νωρίς ακόμα. Ακόμα είναι νωρίς. Σε μικρό εστιακό βάθος, λοιπόν, ο σεισμός των 6 Ρίχτερ, κυρίες και κύριοι, στην Ελασσόνα, έχουν ακολουθήσει ισχυροί μετασεισμοί. Το φαινόμενο δεν ανησυχεί τους επιστήμονες, όπως ακούσατε σε απευθεία σύνδεση με το αστεροσκοπείο. Και η είδηση της τελευταίας στιγμής είναι ότι υπήρχε ένας εγκλωβισμένος στο σπίτι, το οποίο ακούσατε σε ένα χωριό της περιοχής, είχε καταρρεύσει. Όμως ο άνθρωπος είναι καλά και έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Γυρίζουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας, στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι με ανοιχτά μέτωπα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Ο Τζο Μπάιντεν διανύει την 42η ημέρα ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Λευκός Οίκος στηρίζει τη σκληρή του στάση απέναντι στη Μόσχα και τις κυρώσεις που επέβαλε σε Ρώσους αξιωματούχους για την υπόθεση του Ναβάλνη. Ακόμα δεν έχει συμπληρώσει τις 100 πρώτες ημέρες της θητείας του ο Τζο Μπάιντεν και έχει ήδη ανοίξει πολλά μέτωπα που πρέπει να διαχειριστεί, τα περισσότερα από αυτά στο εξωτερικό. Ένα από τα κυρίαρχα θέματα στην ατζέντα του Λευκού Οίκου είναι η Ρωσία και οι κυρώσεις που επέβαλε το State Department σε Ρώσους αξιωματούχους για την υπόθεση δηλητηρίασης και σύλληψης του Αλεξέη Ναβάλνη. These actions today demonstrate that there will be accountability for the use of chemical weapons and actions that violate international norms and abuse human rights. Αυτά στο Λευκό Οίκο, γιατί στο Κογκρέσο συνεχίζεται η έρευνα της Ειδικής Επιτροπής για τα γεγονότα στο Καπιτόλιο στις 6 Ιανουαρίου. Βουλευτές και γερουσιαστές έκαναν επί ώρες ερωτήσεις στον διευθυντή του FBI για την έρευνα της υπηρεσίας του σχετικά με την εισβολή στην καρδιά της Αμερικανικής Δημοκρατίας. That attack, that siege was criminal behavior, plain and simple, and it's behavior that we, the FBI, view as domestic terrorism. Ο Τζο Μπάιντεν πάντως υπέστη και την πρώτη του ήττα. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναγκάστηκε να αποσύρει την υποψηφιότητα της γυναίκας που ο ίδιος είχε επιλέξει για να καταρτήσει τον κρατικό προϋπολογισμό στο Λευκό Οίκο, της Νίρα Τάντεν, η οποία δέχονταν πόλεμο από ρεπουμπλικάνους και δημοκρατικούς γερουσιαστές μετά από μια σειρά από αμφιλεγόμενες αναρτήσεις της στο Twitter. The White House fought and fought hard. They made clear they were, quote, in the words of White House Chief of Staff Ron Klain, going to fight their guts out for this nomination. Στην Ανατολική Ακτή, οι Νεοϋορκέζοι έχουν τα δικά τους προβλήματα. Συγκεντρώθηκαν έξω από το γραφείο του κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο, για να διαμαρτυρηθούν μετά τη βροχή καταγγελιών εναντίον του για σεξουαλική παρενόχληση και κακομεταχείριση. Να δούμε τώρα και άλλα θέματα από τη διεθνή επικαιρότητα, ξεκινώντας από τις συγκλονιστικές εικόνες που κατέγραψε ο Φακός σε πανεπιστήμιο στη Βολιβία, όταν φοιτητές πέφτουν στο κενό από μπαλκόνι τετάρτου ορόφου επειδή λόγω του βάρους τα κάγκελα στα οποία στηρίζονταν υποχώρησαν.
Φρικτό σοκαριστικό δυστύχημα με θύματα ηλικίας 20 έως 24 ετών σημειώθηκε στη Βολιβία, στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο του El Alto, κοντά στην πρωτεύουσα La Paz. Μια μεγάλη ομάδα φοιτητών έχει συγκεντρωθεί σε ένα στενό διάδρομο έξω από την αίθουσα συνελεύσεων στον τέταρτο όροφο του Πανεπιστημίου, όταν ξαφνικά και ενώ αρχίζουν να σπρώχνονται, το κυκλίδωμα υποχωρεί με αποτέλεσμα τουλάχιστον 8 από τους νεαρούς που στηρίζονταν στα κάγκελα να πέσουν στο κενό. Ακολουθούν στιγμές σοκ και απόλυτου τρόμου. Μια κοπέλα σώζεται την τελευταία στιγμή όταν οι συμφοιτητές της καταφέρνουν να την τραβήξουν επάνω. Τουλάχιστον 5 φοιτητές έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι άλλοι 3 χαροπαλεύουν στην εντατική. Οι αρχές διενεργούν έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Πολύ νεκροτροχαίο σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο στην περιοχή El Centro στα νότια της Καλιφόρνια. Ένα SUV που εκτιμάται ότι μετέφερε 27 άτομα συγκρούστηκε με φορτηγάκι γεμάτο με χαλίκι, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 15 άτομα να οδηγηθούν σε ακαριαίο θάνατο και άλλα να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Obviously that vehicle was not meant for that many people. There are numerous people that were ejected onto the roadway as a result of this collision. Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος. Σε επιφυλακή οι αρχές της Ινδονησίας μετά την ισχυρή έκρηξη του ηφαιστείου Σιναμπούγκ στη Σουμάτρα. Τεράστια παχιά σύννεφα καυτού καπνού, ηφαιστειακής τέφρας και λάβας υψώθηκαν στον ουρανό ταξιδεύοντας σε απόσταση 5 χιλιόμετρων. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή τραυματισμοί, παρά μόνο προβλήματα σε στέγες και δρόμους που σκεπάστηκαν από την τέφρα. Και μία είδηση της τελευταίας στιγμής, κυρίες και κύριοι. Αλεξία Τασούλη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξία. Παρά το κλίμα ένταση, Σελήνα, των τελευταίων ημερών σε διπλωματικό επίπεδο, πότε με τις δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν και πότε με τις δηλώσεις του Χουλουσία Καρ, πριν από λίγο ο κύριος Τσαβούσογλου τηλεφώνησε στον Έλληνα ομολογό του, τον κύριο Δένδια, προκειμένου να του εκφράσει τη συμπαράστασή του για τον σεισμό που έπληξε νωρίς το μεσημέρι την Θεσσαλία. Και πάλι εδώ βλέπουμε την Ελλήνα ότι η διπλωματία των σεισμών είναι πιο ισχυρή από την πολιτική αντιπαράθεση. Θυμίζω ότι δύο υπουργοί εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας είχαν μιλήσει και τον περασμένο Οκτώβριο με αφορμή το σεισμό στη Σάμο και στην Σμύρνη, και μένει να δούμε, Λίνα, εάν και τώρα και πάλι αυτή η καλή επικοινωνία σε ανθρώπινο επίπεδο μπορεί να έχει και θετική επίπτωση στην πολιτική. Σε ευχαριστώ πολύ. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον Κλεάρχο Μαρουσάκη. Αμέσως μετά Style Me Up στις 3 και 4 κάθε μέρα σεφ και στις 8 Ράδιο Αρβίλα. Αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Καλό σας απόγευμα.